Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπέρδεμα. Θεέ μου πως τα καταφέρνεις, στον παραδείσο με στέλνεις. Για τα γλυκά ματάκια σου θα πεθαίνα. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη μας τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας το μεγάλο τον καλλιτέχνη, τον Πάνο Κιάμο. Πάνο μου, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, η χαρά είναι δική μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Να πούμε γιατί σε έχουμε βέβαια στο τηλέφωνο σήμερα. Γιατί βέβαια έρχεσαι αυτή την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στο Λονδίνο για πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς, η χαρά είναι μεγάλη. Γιατί είχα την τύχη και τη χαρά να έχω επισκεφτεί το Λονδίνο για διακοπές, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρίσκομαι και θα περάσουμε μαζί μια υπέροχη βραδιά. Βέβαια, βέβαια. Εγώ πάντως έχω δει τρεις φορές live. Αυτή την Κυριακή θα είναι η τέταρτη φορά. Όμως για αυτούς που δεν σε έχουν δει live σε κανένα show στην Αθήνα ή στην Κύπρο, πες μας τι μπορούν να περιμένουν. Νομίζω ότι αυτό που θα περιμένει κάποιος είναι να περάσει καλά. Να τραγουδήσει τραγούδια αρκετά γνωστά από τη δισκογραφία μου και από εκεί και πέρα να χορέψουμε πάρα πολύ, να διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας και ταυτόχρονα κάποιες στιγμές να πούμε και μερικά τραγούδια τα οποία θα μας προκαλέσουν λίγο πόνο, λίγο πιο συναισθηματικά τα πράγματα. Γενικώς θα μπορέσει να γεμίσει, πιστεύω, τις μπαταρίες του κάποιος και μέσα από την ενέργεια που θα δώσω εγώ και την ενέργεια που θα πάρω από τον κόσμο να έχουμε ένα υπέροχο βράδυ. Βέβαια. Τρελαθήκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Καλώς τα δέχτηκα, καλώς τα δέχτηκα. Και τρελαθήκα μαζί σου, εγώ μαγεύτηκα. Πού να ήξερα σε τι πελάτες πλέχτηκα. Πες μας λίγα λόγια για το τι έχεις προετοιμάσει για αυτή την Κυριακή, για το πρόγραμμα, τι τραγούδια, τι στυλ τραγούδια. Θα ακούσουμε τα πάντα. Θα ακούσουμε μπαλάντες, θα ακούσουμε τσιστετέλια, θα ακούσουμε ζεμπέκικα. Στόχος μας είναι να ακούσουμε τραγούδια όχι μόνο δικά μου. Θα ερμηνεύσω και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Και ο λόγος είναι γιατί θέλω, αφού βρίσκομαι πρώτη φορά στο Λονδίνο, να κάνω ό,τι μπορώ για να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα ο κόσμος και να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε πως έχεις και δύο καινούργια τραγούδια, το Αστέρι Μαστέρι και το Πώς θα τη βγάλω. Θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια αυτή την Κυριακή. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτά εξάλλου ερχόμαστε και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι θα έχουμε την ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά, ειδικά το Πώς θα τη βγάλω, θα είναι η πρώτη φορά που θα το ερμηνεύσω. Γιατί έχει βγει μόλις 4 μέρες. Να. Και η πρώτη μας συναυλία είναι στο Λονδίνο. Εύχομαι λοιπόν να είναι και γουρλίδικο το Λονδίνο. Και εμείς το ευχόμαστε. Αυτό σημαίνει πως θα βγάλεις και νέο δίσκο αυτές τις μέρες ή ακόμη? Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι το δεύτερο τραγούδι που βγαίνει πριν την κυκλοφορία του δίσκου. Ο δίσκος δηλαδή το CD πια. Δίσκος δεν υπάρχει, αλλά συνηθίζουμε να το λέμε δίσκο. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Θεός τέλος Οκτώβρη. Τέλος Οκτώβρη θα περιέχει 18 καινούργια τραγούδια και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα δίσκος ο οποίος συμπληρώνω 2 χρόνια από τον προηγούμενο δίσκο, από το δεύτερο επαφή, είναι 2 χρόνια ακριβώς. Και από τη μία χάρηκα πάρα πολύ γιατί ο προηγούμενος δίσκος έβγαλε αρκετά τραγούδια, αγαπήθηκαν πολλά τραγούδια και αυτό, αν θέλεις, δεν με άφηνε να βγάλω καινούριο CD γιατί συνέχεια βγαίναν καινούρια τραγούδια από το προηγούμενο CD. Απ' την άλλη φυσικά έχω και μεγάλο άγχος γιατί όταν έχεις πίσω σου κάτι επιτυχημένο, το άγχος για να έχεις την ίδια ή να πάει το ίδιο ή ακόμα και καλύτερα, μεγαλώνει πάρα πολύ. Σωστά, πολύ σωστά. Αν μπορώ να ρωτήσω με ποιο θα συνεργαστείς αυτή τη φορά σε αυτό το δίσκο, στιχουργούς και μουσικούς? Θα είναι πάρα πολλά νέα παιδιά, που νέα παιδιά όχι νέα εννοώ στο χώρο, απλά εννοώ περισσότεροι φίλοι και παλαιότεροι συνεργάτες και καινούργιοι συνεργάτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα αναφέρω μερικούς. Θα είναι πάρα πολλά παιδιά με τα οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί, όπως είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Νίκος Ογρίτσης, η Ελένη Γιανατσούλια,
ο Βασίλης ο Γαβριλίδης, mm-hmm. ο Θάνος ο Παπανικολάου, αλλά ο Νίκος ο Βαξεβανέλης, ο Παναγιώτης ο Πραγκούλιας, αλλά θα είναι και πολλά και άλλοι φυσικά, αλλά θα είναι και πολλά νέα παιδιά με τα οποία πρώτη φορά συνεργαζόμαστε, όπως είναι ο Πάνος ο Καπύρης, όπως είναι ο Γιάννης ο Κερμανίδης και πάρα πολλά άλλα νέα παιδιά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω, θα σταματήσω να πίνω και να βρίζω, χωρίς εσένα θα πάω παραπέρα, μα θα την κάνω την αρχή από Δευτέρα. Πες μας λίγα λόγια, αυτό το καλοκαίρι τι είχες κάνει, είχες περιοδίες? Αυτό το καλοκαίρι ήταν λίγο περίεργο, όπως ξέρετε, τα πράγματα στην Ελλάδα. Τελειώσαμε από το Club 22 τέλος Μαΐου. Μετά ανηφορήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε το θέμα με τα capital controls. Είχαμε έτσι μία, αν θέλεις, περίεργη σεζόν, γιατί αναγκαστήκαμε, κλείσαμε για δύο εβδομάδες, συνεχίσαμε μετά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε πάρα πολύ διάθεση ο κόσμος καλοκαίρι. Δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που γινόντουσαν εδώ. Θα είμαστε, δεν θα είμαστε στο ευρώ, θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Ήταν ένα καλοκαίρι περίεργο. Παρ' όλα αυτά, εγώ έκανα πάρα πολλές περιοδίες. Πήγαμε στην Κύπρο, επισκεφτήκαμε την Κύπρο, επισκεφτήκαμε τη Θεσσαλονίκη, επισκεφτήκαμε πάρα πολλά μέρη όπως η Πάτρα. Πήγαμε στην Κεφαλονιά, πήγαμε στο Βόλο, κάναμε μια αρκετά μεγάλη περιοδία και ταυτόχρονα φυσικά ετοίμαζα και το δίσκο και τώρα είμαστε σε μια φάση που ετοιμαζόμαστε πυρετικώς γιατί 22 του μηνός ξεκινάμε στο Club 22. Πολύ ωραία. Και τώρα θα είσαι Λονδίνο βέβαια, να το ξαναπούμε, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Για μία βραδιά μόνο, 11 του μηνός, ερχόμαστε στο Λονδίνο να περάσουμε μία υπέροχη βραδιά και μετά επιστροφή πάλι στην Αθήνα για τις ετοιμασίες για το καινούργιο μας σχήμα. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω, να σε πονέσω πολύ και να κάνω ό,τι ακριβώς έχεις κάνει σε μένα. Και ίσως βάλω κάτι παραπάνω, σ' αυτή τη σχέση έφτα ψυχώς πήγα. Κατάφερα από θέμα να ζήσω, για πραγματεύσεις δεν έχει το λίπα. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω. Τι θα έλεγες σε όλους αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έτσι το σκέφτονται, να πάρω εισιτήρια για την Κυριακή ή να μην πάρω, τι θα τους έλεγες? Θα έλεγα να πάρουν εισιτήρια, γιατί πραγματικά εγώ τουλάχιστον θα κάνω ό,τι περνάει από την καρδιά μου, ό,τι περνάει από τη φωνή μου και ό,τι περνάει από το χέρι μου για να περάσουμε όμορφα. Η τελική απόφαση είναι δική τους. Εύχομαι όσοι πάρουν εισιτήρια να δικαιωθούν και όσοι δεν πάρουν να έρθουν την επόμενη φορά. Βέβαια, πάντα περνάμε καλά με τον Πάνο Κιάμο, πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας από το διαδίκτυο. Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του LGR, lgr.co.uk. Να ευχαριστήσουμε Privet, όλα τα παιδιά εκεί στο Privet που έχουν οργανώσει αυτή την θαυμάσια βραδιά. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Πάνο, γιατί ξέρω θα περάσουμε υπέροχα. Και... εγώ σε ευχαριστώ. Αφού μου είπες ότι θα είναι η τέταρτη φορά, σημαίνει ότι περνάς καλά, χαίρομαι πάρα πολύ και έχουμε άκρη να εκατοστήσουμε. Βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο μου, και να'στε σε καλά. Περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου. Γεια σε όλους, γεια σου. Για σκότωμα, αγάπη, αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πώς ήμουν και πώς έγινα. Ήρες παράταση, μα εγκατέλειψες. Μην ξαναγυρίσεις. Σφύριξα και έλειξες, έλειξες. Ο Πάνος Κιάμος ζωντανά στο Λονδίνο για πρώτη φορά αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 στο Forum στο Kentish Town. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας από το Ticketmaster, Greek on the Green, Sida UK Limited, Raphael's Bakery and Patisserie, Wilton Patisserie, Aroma Patisserie and of course Privet Productions Direct.
Tickets are just £35 downstairs standing and £45 upstairs unreserved seating. That's for this Sunday, the 11th of October 2015. Panos Giamos live in London. Make sure you don't miss it. Φωτιά στο φίλι, φωτιά στο κόρμι, φωτιά στην καρδιά.